Αρνός και με παρέα παιδιά το φίλο μας τον Πυθαγόρα πάμε να αντιμετωπίσουμε, όχι να αντιμετωπίσουμε, δεν τη φοβόμαστε, να συζητήσουμε παιδιά την τρίτη δραστηριότητα του σχολικού μας βιβλίου. Μια μικρή επαναληψούλα πάνω σε ό,τι έχουμε πει. Λέει, βρίσκω και γράφω τους αριθμούς. Α, μάλιστα παιδιά, η άσκηση φαίνεται προκλητική. Για να δούμε τι εννοεί. Λέει από κάτω σαν υποσημείωση. Ο δάσκαλος, Λέει τον αριθμό των μονάδων, των δεκάδων και των εκατοντάδων ενός τριψήφιου αριθμού. Α, μάλιστα. Ελένη, ευκαιρία να θυμηθούμε λίγο και τις μονάδες, τις δεκάδες και τις εκατοντάδες. Ο δάσκαλος λοιπόν λέει πόσες μονάδες, πόσες δεκάδες και πόσες εκατοντάδες έχει ένας τριψήφιος αριθμός. Οι μάθητες, εσείς παιδάκια πρέπει να τον βρείτε και να τον γράψετε μέσα εδώ στα κουτάκια. Μάλιστα, καλή άσκησούλα. Παιδιά, εγώ είμαι ο δάσκαλο, οπότε για πάμε λίγο να σα τεστάρω να δω τι θυμόμαστε. Α πούμε ότι εγώ σα λέω έναν αριθμό. Ο αριθμό έχει μονάδε, έχει 5 μονάδε, δεκάδε έχει 7 και εκατοντάδε έχει 2. Άρα, ποιο είναι αυτό ο αριθμό. Ο αριθμό είναι τριψήφιος, Άρα, έχω τρία κενάκια τα οποία κενά πρέπει να τα συμπληρώσω το κενάκι παιδιά που είναι στα δεξιά του αριθμού, το πρώτο ψηφίο που είναι δεξιά, είναι οι μονάδες. Το αμέσως πιο αριστερό είναι οι δεκάδες και αμέσως πιο αριστερά είναι το μεγαλύτερη τάξη ψηφίο που είναι και το πιο δυνατό από όλα παιδιά σε ένα τριψήφιο αριθμό, οι εκατοντάδες. Άρα εδώ οι μονάδες μου είναι πόσες, είναι 5 μονάδες, άρα το 5 θα μπει εδώ. Εφτά είναι οι δεκάδες και θα μπει εδώ, 2 είναι οι εκατοντάδες. Άρα, αυτός ο αριθμός πώς λέγεται, 275. Να το, τόσο απλό παιδιά. Καλό ήταν, για πάμε να δούμε κι άλλο. Να πούμε παιδιά τώρα ότι οι μονάδες είναι πόσες. 2, 2 μονάδες. 6 δεκάδες και 1 εκατοντάδα. Για να κάνω πάλι το κολπάκι που έκανα, ο τριψήφιο αριθμό, παιδιά, μια και λέτε τριψήφιο, σημαίνει ότι θα δεχτεί τρει αριθμού, τρία ψηφιάκια. Πάντα δεξιά μπαίνουν οι μονάδε, πάντα δεξιά οι μονάδε, ε! Ποιο αριστερά είναι το πιο δυνατό ψηφιάκι, οι δεκάδε. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, αυτέ είναι οι δεκάδε. Και πιο αριστερά, παιδιά, είναι το πιο ισχυρό από όλα, ε! Οι εκατοντάδε. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, ξέρετε, έτσι. Λοιπόν, για πάμε να συμπληρώσουμε τα κενά. Οι μονάδε είναι 2. 2. Οι δεκάδε είναι 6. Οι εκατοντάδε είναι 1. Άρα, ποιον αριθμό πήραμε. Τον αριθμό 162. Μπορούμε, παιδιά, να σκεφτούμε και άλλους αριθμού. Για να τα σβήσω αυτά εδώ. Για να σβήσω τα κενά και να πω κατευθείαν ποιον αριθμό σκέφτομαι. Οι μονάδε α πούμε ότι είναι 8. Οι δεκάδε να πούμε ότι είναι 4. Και οι εκατοντάδε να πούμε ότι είναι 6. Άρα οι μονάδε είναι 8. Οι δεκάδε είναι 4. Οι εκατοντάδε είναι 6. Άρα πήρα τον αριθμό 600. Πρώτα διαβάζω παιδιά το πρώτο ψηφίο για τι εκατοντάδε. 6. 600. Μετά είναι οι δεκάδε. 4. Δηλαδή είναι τι, 40, 4 δεκάδε. 40, 640 και τελευταίε διαβάζω τι μονάδε, 8. Ο αριθμό 648. Για να σκεφτούμε κι άλλο. Λοιπόν, τώρα παιδιά να βάλω πόσε, να βάλω μονάδε 0. Δεκάδε να βάλω 9 και εκατοντάδε να βάλω 6. Άρα 0 μονάδε, 9 δεκάδε, 6 εκατοντάδε. Για να πάμε λοιπόν να διαβάσω αυτό τον αριθμό, είναι ο αριθμός. Διαβάζω πρώτα τις εκατοντάδες που είναι 6. 6 εκατοντάδες είναι αυτός παιδιά ο υπέροχος, ο μεγάλος αριθμός, 600. Αυτό το κόσια που λέμε είναι οι εκατοντάδες. 600, 9 δεκάδες, δηλαδή είναι 9 φορές το 10 που είναι το 90 και το 0 παιδιά δεν διαβάζεται, άρα είναι το 690. Για να σκεφτούμε κανένα δύο αριθμού ακόμα. Να πούμε τώρα ότι οι μονάδε είναι 7, οι δεκάδε είναι 7 και οι εκατοντάδε είναι, α ας πούμε και εδώ 7. Οπότε παιδιά, και έτσι να το γράψω, και αλλιώ να το γράψω, το ίδιο θα μα βγάλει. Είναι ο αριθμό ποιο? 7 εκατοντάδε. Άρα είναι το 700. Το γράφω. 7 δεκάδε. Είναι παιδιά, 7 φορέ το 10. Είναι το 70. 70 και 7 μονάδε. 777. 7. Να το. Και τέλο να κλείσουμε με έναν ακόμη αριθμό. Για να δούμε με ποιον. Λοιπόν, να κλείσουμε με τι. 5 μονάδε. 1 δεκάδα. 9 εκατοντάδε. Άρα, 5 είναι οι μονάδε που μπαίνουν πάντα δεξιά πιο δίπλα οι δεκάδες και τέλος είναι οι εκατοντάδες. Άρα είναι ο αριθμός. Πρώτα διαβάζω τις εκατοντάδες. Ε. Στο διάβασμα, παιδιά, στο πώς θα διαβάσω έναν αριθμό, ξεκινάω από αυτόν που έχω γράψει εγώ πρώτα εδώ, έτσι. Από αυτός που είναι πρώτος, έτσι όπως τον κοιτάω. 9 εκατοντάδες, άρα είναι 900 το κόσια, ε, πώς λέμε, 300, 400, 700, είναι οι εκατοντάδες. Μετά είναι η μία δεκάδα, δηλαδή είναι μια φορά το 10, άρα είναι 10. 910 και οι 5 μονάδες, άρα είναι 915. Υπέροχη ασκησούλα παιδιά που μπορείτε να εξασκηθείτε και μόνοι σας ανά δύο παιδάκια με το φίλο σας και τη φίλη σας για να καταστρώσετε μόνοι σας τέτοιους τριψήφιους αριθμούς.